ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ ή κατά ενίσχυσης κοινωνικών επιχειρήσεων με δημόσια περιουσία, ό,τι μορφή και αν έχει αυτή. Βεβαίως, είναι υπέρ και της ενίσχυσης των κοινωνικών εγχειρημάτων αναφορικά και με τη δημόσια περιουσία και με την κατεσχεμένη από τις τράπεζες, αλλά και με τη δημόσια περιουσία, έτσι. Το μεγάλη δυσκολία είναι η πρωτοβουλία, η λαϊκή πρωτοβουλία που πρέπει να υπάρξει, έτσι. Αλλά μια κυβέρνηση αριστεράς πρέπει να είναι μια βαθμίδα σε υψηλό επίπεδο στήριξη των πρωτοβουλειών του κόσμου. Του λαού δηλαδή εννοώ. Δεν κάνουν ποτέ οι κυβερνήσεις τις αλλαγές, ο κόσμος τις κάνει, έτσι. Όποια αλλαγή και να κάνουμε, φανταστούμε, μεγάλη ή μικρότερη, να φέρουμε στο μυαλό μας, έγινε από την εφευρετικότητα και την παρέμβαση του κόσμου. Επομένως, αυτό αφορά βεβαίως και τη δημόσια περιουσία. Ίσως είναι πολύ σημαντικό να το εξετάσουμε και κατά περιοχή, επομένως και εδώ στην ΚΟ, αναφορικά και με την αγροτική γη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι, και να δούμε μια νέα βάση, όχι τους συνεταιρισμούς παλαιού τύπου που ξέραμε. Και εδώ μου δίνεται την ευκαιρία να σας πω το εξής, ότι στη μελέτη και στις ομάδες εργασίας που έχουμε για την εκπόνηση του προγράμματός μας, έχουμε δώσει ιδιαίτερο βάρος στο κείμενο, στο ζήτημα της κοινωνικής οικονομίας. Έχουν δουλέψει πολλοί άνθρωποι, έχουν γίνει πολλές συζητήσεις και είναι περίπου έτοιμο για να αναρτηθεί στο site που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να μπει σε μία δημόσια διαβούλευση. Διότι, όπως ξέρετε, θέσεις μας για τέτοια ζητήματα καταλήγουμε κάπου μετά από μια εσωτερική συζήτηση και φτάνουμε σε ένα επίπεδο δημόσιας διαβούλευσης. Δηλαδή, είναι η πρότασή μας προς την κοινωνία και είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε προτάσεις κτλ. Ξεκινήσαμε με μια πολύ μεγάλη δημόσια διαβούλευση για το φορολογικό σύστημα που έγινε στο ΕΒΑ και υπήρχαν και εργοδοτικές οργανώσεις, η ΓΕΣΕΒΕ κτλ. Και εργατικές, ΓΕΣΕΕ κτλ. Και επιστημονικοί φορείς, το Οικονομικό Επιμελητήριο, το Τεχνικό Επιμελητήριο.